Αυτό είναι το η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Αγωνιώδη είναι η προσπάθεια των αγροτοκτηνοτρόφων του Ρεθύμνου να μην προχωρήσει όσο έχει η ανάρτηση των δασικών χαρτών, η οποία μόνο χάος, όπως λένε, μπορεί να προκαλέσει. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, εάν οι δασικοί χάρτες ισχύσουν, τότε οι χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, ανάμεσά τους και αγροτοκτηνοτρόφοι, κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά την κυριότητα των περιουσιών τους. Δηλαδή, θα χαρακτηριστούν τα χωράφια μας δασικά και χάναμε την κυριότητα, δηλαδή ότι έχουμε αγοράσει. Δεν θα μπορούμε να μεταβιβάσουμε ούτε να πουλήσουμε περιουσία. Μπορεί εγώ να θέλω να πουλήσω ένα κομμάτι περιουσία, παράδειγμα, για α ή το β λόγο. Δεν θα μπορώ να το κάνω τη στιγμή που έχει χαρακτηριστεί δασικό. Θα καθούν τεράστιες περιουσίες. Η κύρωση των δασικών χαρτών με βάση το Γιώργο Βενιεράκη θα είναι ολέθρια και για το λόγο αυτό οι αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι ξεκίνησαν μια σταυροφορία ενημέρωση των πολιτών, ζητώντας και τη συμβολή των θεσμικών φορέων της Κρήτης. Πρέπει ο κόσμος λοιπόν να ξεσηκωθούμε και στην κυριολεξία πραγματικά να τους πολεμήσουμε. Εννοείται θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του Περιφερειάρχη και όλων των φορέων. Να κάτσουμε να συζητήσουμε αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δηλαδή, τουλάχιστον δασικά να είναι πάνω από τα 900 μέτρα. Όπως τονίζει ο κύριος Βενιεράκης, οι ιδιοκτήτες γης, είτε πρόκειται για ελαιώνες είτε για βοσκοτόπια, δεν θα πρέπει να πέσουν στην παγίδα και να κινηθούν δικαστικά, καθώς θα χαθεί πολύτιμος χρόνος και φυσικά χρήμα που στην περίπτωση των παραγωγών δεν υπάρχει. Δεν έχει τη δυνατότητα ο τρόφος και ο γεωργός να προβεί σε περαιτέρω έξοδα στην παρούσα κατάσταση με τα όσα μας έχουν φορτώσει. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πολύ καλά, δεν πρέπει να περάσει αυτός ο νόμος. Έχουμε εξερσώσει περιουσίες με την άδεια του κράτους, με προγράμματα, με σχέδια βελτίωσης, εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτά τα χωράφια όλα θα μπουν τώρα δασικά. Τι θα γίνει με αυτά τα χωράφια? Θα μας πάρουν τα χωράφια τα οποία εξερσώσαμε και καλλιεργούμε τώρα για να ζήσουμε και να είμαστε βιώσιμοι σαν κτηνοτρόφοι. Εν έτη 2021 η οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών σε συνδυασμό με τις συνέπειες από την υγειονομική κρίση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που με γοργούς ρυθμούς οδηγεί σε ευθύνουσα πορεία τον πρωτογενή τομέα. Είναι το κόστος το οποίο έχει ανέβει στα ύψη των ζωοτροφών 30-40% για φέτος. Είναι η τιμή στα προϊόντα που έχει πέσει επίσης η τιμή 10 λεπτά στο γάλα σε σχέση με πέρυσι. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να την αντέξει κανείς. Έχουμε και τον κορονοϊό, ο οποίος έχει προκαλέσει ζημιά σε όλους τους κοινωνικές τάξεις και σε εμάς. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, είναι στα αζήτητα. Η διαδικασία της θεματικής ανάρτησης των δασικών χαρτών στην ελληνική επικράτεια θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η κύρωση των δασικών χαρτών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.